Σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, καλωσορίζουμε εδώ πέρα στο στούντιο της Γύρω Τηλεόρασης τον κύριο Πετσανά Βασίλη, ο οποίος είναι κτηνίατρος, ήταν υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκης και είναι και τομεάρχης με το κόμμα Πατριώτες του κύριου Φιετζόγλου, να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Αγρότικα και να σας καλωσορίσω στο στούντιό μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετισμούς σε όλους τους πολίτες και αγρότες της Β' Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Κεντρικής Μακεδονίας. Και φυσικά, όπως γνωρίζετε, τόσα χρόνια ασχολούμαι και με εκπομπές στα ΜΜΕ για τα αγροτικά θέματα. Είμαι και κτηνίατρος και ενεργός μάλιστα. Και βεβαίως είμαι έτοιμος να απαντήσω και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχολιασμό, καθώς σήμερα είναι η Αγρότικα. Για να μου μιλήσετε λίγο για την φετινή Αγρότικα, όπως βλέπετε τα πράγματα και γενικά ένα σύντομο σχολιασμό για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις έντονες κινητοποιήσεις των αγροτών. Πράγματι, οι αγρότες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε κρίση. Έχουμε 600.000 αφημί αγροτικά και βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, θα μειωθεί ο αριθμός αυτών των αγροτών. Διότι καταρχάς είχαμε μια τεράστια μείωση σε αγροτικές επιδοτήσεις, περίπου 30-40%, και δεν λύθηκαν τα χρόνια προβλήματα των αγροτών. Αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες για το αγροτικό πετρέλαιο είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν λύνει το θέμα των ακριβών καυσίμων το οποίο αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Δηλαδή με 100 ευρώ ένας αγρότης και με 200 ευρώ θα λύσει το πρόβλημα που έχει της μειωμένης ρευστότητας. Χρειάζονται πιο γενναία μέτρα για να ορθοποδήσει πάλι ο αγροτικός τομέας. Θα ήθελα και ένα σχολιασμό σας για το πώς βλέπετε τη φετινή έκθεση Αγρότικα, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε είναι και η κύρια μέρα που έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος εδώ πέρα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Ένα σχολιασμό για τη φετινή αυτή η διοργάνωση. Πράγματι η οργάνωση ήταν αρκετά καλή, υπάρχει κόσμος. Τώρα αν θέλετε να σχολιάσω πάλι το θέμα των αγροτών που βρίσκονται παρατεταγμένοι έξω από την ΔΕΘ, νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικές. Δηλαδή δεν βλέπουμε κινητοποιήσεις στην Αθήνα που είναι το κέντρο της χώρας, η πρωτεύουσα, βλέπουμε κάποιες κινητοποίησεις εδώ και στη Θεσσαλία. Και βεβαίως δεν νομίζω έτσι να υπάρξει αποτέλεσμα και το είδατε. Ο κ. Μητσοτάκης χθες στην ουσία δεν έδωσε παροχές στους αγρότες και βεβαίως θα συνεχιστούν αυτές τις κινητοποίησεις από ό,τι βλέπω και να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει κλιμάκωση με διαφορετικό τρόπο κινητοποίησεων και να δούμε αν θα ανταποκριθεί ο αγροτικός κόσμος, γιατί αν εξαιρέσεις 2-3 χιλιάδες τρακτέρ, ο κόσμος δεν έχει βγει ο αγροτικός στους δρόμους. Και βεβαίως και η διατύπωση των αιτημάτων των αγροτών, θα έλεγα, δεν ήταν και η πιο πλήρης. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο σε αυτό πέρα το σημείο, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με όλα τα αγροτικά θέματα, γενικά πώς βλέπετε την αγροτική πολιτική στη χώρα μας? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη, σχεδιασμένη αγροτική πολιτική. Να πάμε όμως στην ουσία για τις κυβερνήσεις, να κριτικάρουμε τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είναι οι τελευταίες κυβερνήσεις. Είχαμε 3 υπουργούς γεωργίας. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Τραμπ, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε τοποθετήσει στην πενταετία του κτηνίατρος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εδώ βλέπουμε προσωπικότητες, εντάξει δεν λέω μη ικανότητες, αλλά που δεν γνωρίζουν τόσο καλά τα αγροτικά θέματα να ηγούνται σε αυτά τα Υπουργεία. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Επομένως, μήπως δεν είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας και ενός τμήματος του ΠΑΣΟΚ να υπάρξει μια μεγάλη στήριξη στην αγροτιά και ειδικά της Βόρειας Ελλάδος? Και είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αγροτική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα που έχει παραμεθόριες περιοχές όπως ξέρετε και βεβαίως αν εγκαταληφθούν αυτές οι περιοχές θα υπάρξει πρόβλημα για τη χώρα εν γέννη. Και όπως ξέρετε υπάρχει και το δημογραφικό πρόβλημα
και δεν βρίσκονται οι κατάλληλοι νέοι αγρότες οι οποίοι να μπορέσουν ανταγωνιστικά να προσφέρουν ένα λιθαράκι στην αύξηση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Θα θέλατε λίγο να μου πείτε για το κόστος παραγωγής και κατά πόσο είναι εφικτό αυτό να μειωθεί, ούτως ώστε να είναι και πιο βιώσιμο. Μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει αυτό εδώ πέρα το τομέα? Να σας πω κάτι. Όταν διαπιστώνουν οι αγρότες, αλλά και εμείς οι γεωτεχνικοί, διαπιστώνουμε ότι μειώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Βέβαια, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα, γιατί έχουν μπει κάποιες προϋποθέσεις μέσα στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και όποιος δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, το πρασίνισμα, δεν θα μπορέσει να πάρει αυτές τις επιδοτήσεις και είχαμε αυτή τη μείωση. Ποιος όμως διόρισε υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, ποιος έβαλε και ανέβαλε με τα ορθά κριτήρια πρόεδρο και αντιπρόεδρο στον ΟΠΚΕΠΕ? Υπήρξαν τα ορθά κριτήρια σε αυτές τις επιλογές προσωπικού τόσα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε με μεράκι και με μεγάλη προσοχή να μειώσουμε τις αρνητικές επιδράσεις πάνω στο εισόδημα των αγροτών? Αυτά είναι κάποια λάθη τα οποία έγιναν και φυσικά ευχόμαστε να μην υπάρχουν ξανά τέτοια λάθη. Χρειάζεται μια καλύτερη διοίκηση, χρειάζεται μια αλλαγή των δομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σωστά κριτήρια, με νέα οργανογράμματα. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά τους διευθυντές οι οποίοι τοποθετούνται από τον αρμόδιο υπουργό στην Αθήνα, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει κίνητρα κάποιος ικανός, γεωπόνος, κτηνίατρος, δασολόγος να φύγει από την επαρχία και να πάει να διοικήσει και να βοηθήσει τον τομέα στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν καθόλου οικονομικά κίνητρα όπως γίνεται σε άλλες εταιρείες ή και σε άλλα κράτη στο εξωτερικό και στη ΣΥΠΑ. Για ποιο λόγο να φύγει, για παράδειγμα, ένας γεωπόνος από τη Θεσσαλονίκη, να πάει να γίνει διευθυντής σε μια διεύθυνση στην Αθήνα και να προσφέρει έχοντας ικανότητες και πείρα, όταν δεν υπάρχει μισθολογικό κίνητρο? Και όχι μόνο. Σας είπα, πρέπει να αλλάξουμε τις δομές, πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα και με μεράκι και φυσικά με συνεννόηση, σύνθεση και με αξιοκρατία να καταστεί δυνατό να φτιάξουμε μια νέα αγροτική οικονομία. Αλλιώς θα καταστραφεί ο αγροτικός τομέας. Το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι ακόμα και στα ράφια οι αυξήσεις των τιμών είναι πάρα πολύ υψηλές σε όλα τα αγροτικά προϊόντα και όσο πάνε γίνονται και πιο υψηλές. Πώς βλέπετε να πηγαίνει το θέμα των αυξήσεων, κυρίως στα αγροτικά προϊόντα? Πραγματικά, είτε πάμε στη λαϊκή είτε πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, πλέον οι τιμές και είναι απλησίαστες. Ναι, γιατί κι εγώ είμαι οικογενειάρχης, πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ. Τις προάλλες διαπίστωσα μια αύξηση στην τιμή της τσιπούρας από 8,20 στο 9,30. Και όχι μόνο, μικρές αυξήσεις στα λουκάνικα, μικρές αυξήσεις στο συσκευασμένο τόνο, υπάρχουν και τα στοιχεία εδώ τα σχετικά, στα ντολμαδάκια, στα παστέλια, στα αλαντικά τέλος πάντων. Και είδαμε όμως, εντάξει, μια σχετική συγκράτηση στην τιμή της φέτας. Και εδώ, επειδή η φέτα είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν, ήθελα να σχολιάσω το εξής. Αν η χοντρική στην τιμή της φέτας, η χοντρική πώληση από τις εταιρείες στα σούπερ μάρκετ είναι 8,80 με το ΦΠΑ εννοώ, τότε πόσο θα έπρεπε να πουλιέται η φέτα? Εντάξει, σίγουρα όχι πάνω από 11 ευρώ το κιλό. Το θέμα είναι το εξής. Γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι? Διαπιστώνω ότι υπάρχουν φέτες και σε πιο χαμηλή τιμή. Οι κατάλληλοι έλεγχοι με άτομα τα οποία έχουν ξεκάθαρο όραμα ελέγχων, γίνονται αυτοί οι κατάλληλοι έλεγχοι στην αγορά? Πρέπει να είναι πιο συχνοί για να διασφαλίσουμε ότι η ελληνική φέτα θα έχει ποιότητα και όντως θα είναι αυτό το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής. Νομίζω πρέπει να αυξηθούν αυτοί οι έλεγχοι και να εντατικοποιηθεί επίσης και ο έλεγχος στον ΕΦΕΤ, ώστε να έχουμε συνεχούς ελέγχους και μάλιστα να έχουμε και έγκυρα αποτελέσματα. Μας είπατε για τη φέτα που είναι πολύ σημαντικό προϊόν για την ελληνική οικογένεια, αλλά θα ήθελα και ένα σχολιασμό για τις τιμές που έχει πάρει το ελαιόλαδο. Τα ακούμε όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα, είναι πάρα πολύ ψηλές, συνεχίζουν να αυξάνονται. Πλέον έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας για τη χώρα μας. Κοιτάξτε, έχουμε 132 εκατομμύρια ελαιόδαντρα
και έχουμε περίπου κατά μέσο όρο 250-300 χιλιάδες τόνους παραγωγής. Είμαστε μια σημαντική παραγωγός χώρα και μάλιστα το ελληνικό ελαιόλαδο είναι πιο ποιοτικό. Έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εξαιρετικά παρθένων. Είχαμε όμως τα τελευταία χρόνια πυρκαγιές, κάηκαν δέντρα. Υπήρξε και κλιματική αλλαγή, όπως ξέρετε, οι προβλέψεις οργανισμών για πλημμύρες. Είδατε τι έγινε στη Θεσσαλία, είδατε τι έγινε στον Εύρο, όπου κάηκαν περίπου 80-90 χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης. Και φυσικά πολλά από αυτά είχαν μέσα, πολλά από αυτά τα αγροτημάχια είχαν μέσα ελαιόδοτα. Επομένως, δυστυχώς, ανέβηκε, επειδή υπήρχε αυτή η ζήτηση μεγάλη, ανέβηκε και η τιμή του ελαιόλαδου. Πιστεύω όμως σε 1-2 χρόνια, άμα επανέλθει η παραγωγή στην Ισπανία που ήταν μειωμένη πέρυσι, πιστεύω θα μπορέσει κάτι να γίνει σε ό,τι αφορά την τιμή. Αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί το πρόβλημα για 1-2 χρόνια. Θα ήθελα και ένα τελευταίο σχολιασμό από εσάς σχετικά με τους πληγέντες αγρότες στην περιοχή της Θεσσαλίας μετά από αυτή τη καταστροφική πλημμύρα την οποία βιώσανε προλίγων μηνών. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι έχει κάνει η κυβέρνηση, αν έχουν γίνει κάποια μέτρα, τι ακούτε εσείς μέσα από το δικό σας τομέα. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια κλιματική αλλαγή. 10 φορές περισσότερη πιθανότητα, μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί μια πλημμύρα καταστροφική στη χώρα μας συγκεκριμένα και αυτό το έχουν δηλώσει ειδικοί περί των κλιματικών αλλαγών. Είχαμε την πλημμύρα στη Θεσσαλία. Δεν θέλω να αναφερθώ στα έργα τα οποία δεν έγιναν. Να σας πω κάτι. Πολλές φορές το χειμώνα, περνώντας και ακολουθώντας το δρόμο Λάρισα-Τρίκαλα, μπορούσες να δεις καμιά φορά το Μπηνιό πλημμυρισμένο. Δεν έγιναν σίγουρα τα έργα αυτά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει με ένα κατάλληλο σχεδιασμό να τα συμμαζέψει αυτά τα έργα και επίσης θα πρέπει να επανασυσταθεί η λίμνη της Κάρλας, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό. Βεβαίως υπήρξε μια φοβερή καταστροφή στη Θεσσαλία και γι' αυτό άλλωστε υπήρξαν αυτά τα προβλήματα και στα εγωπρόβατα και αυτό συνετέλεσε και στην αύξηση της τιμής του πρόβιου γάλακτος που έφτασε μέχρι τα 1,60 ευρώ και 60 λεπτά. Βεβαίως θα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους αγρότες, ίσως επίσης να μετακινήσουν τις στάνες και βεβαίως κάποια τμήματα εκτάσεων γης νομίζω δεν μπορούν να καλλιεργούνται μετά από όλα αυτά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει τις τεχνοκρατικές αποφάσεις και να αξιοποιήσει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έκανε όμως αυτό. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπω ότι οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν πάρα πολλά παράπονα. Οπότε είναι και αυτή μέσα στο κίνημα των κινητοποιήσεων που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς δεν έχει κάνει ακόμα η κυβέρνηση αυτά που τους έχει πει ή δεν έχουν δει κάποια ενέργεια από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως είναι μέσα στο κίνημα των κινητοποιήσεων. Νομίζω υπάρχουν συναντήσεις. Όπως ξέρετε, υπήρξε και μια σημαντική συνάντηση πριν από 20 μέρες περίπου στις Σέρες. Ήμουν παρόν, συζήτησα με τους αγροτοσυνδικαλιστές, συζήτησα με αγρότες αγνούς. Υπήρχε κόσμος και από τη Χαλκιδική και από άλλες περιοχές της χώρας και ξεκίνησαν αυτές οι αγροτικές κινητοποίησεις. Το θέμα όμως είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε αποτέλεσμα και όπως σας είπα, αν με ρωτάτε σαν πολίτη, να σας πω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ζωρίσουμε το μέσο πολίτη με ενέργειες οι οποίες δεν είναι νόμιμες. Πρέπει οι κινητοποίησεις να είναι δημοκρατικές καθαρά, βεβαίως. Αλλά το να πάνε 300-400 τρακτέρ έξω από την περιφέρεια ή να είναι 500 τρακτέρ έξω από την έκθεση, 1000, δεν νομίζω ότι αυτό είναι μοχλός πίεσης για τον κύριο Μητσοτάκη. Άμα θέλουν να υπάρξει επιτυχία σε αυτές τις κινητοποιήσεις, χρειάζονται και άλλοι συνδικαλιστές ίσως, όχι αυτοί οι συνδικαλιστές που από πίσω τους βρίσκονται τα κόμματα, χρειάζονται νέοι συνδικαλιστές νέου τύπου, και χρειάζεται ίσως καλύτερη συνεννόηση και ξεσηκωμός καλύτερος των αγροτών. Γιατί νομίζω δεν είναι πολύ μεγάλος ο ξεσηκωμός. Οι περισσότεροι αγρότες δεν έχουν βγει στον δρόμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους μου στην Κεντρική Μακεδονία.